Θέλω να σας πω ότι ενώ εσείς λέτε ότι δεν ξέρω ορθώς τα non-paper, οφείλω να σας διαβάσω τι δηλώνει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην οικονομική εφημερίδα το κεφάλαιο που θα δημοσιευτεί Για αύριο. Το, το ακούσε αυτό. Έχετε μάθει είναι τι εγώ δηλώσεις, είναι Λοιπόν, λέει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συγκρουστεί ανοιχτά με τους εταίρους και μάλιστα λέει αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση με τη γερμανική Ευρώπη και τους κατεστημένους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τώρα. Επιδεικνύουν συμπεριφορά αδίστακτων υπεριαλιστών προς μια μακρινή απικία τους. Αμφισβητώ ότι η λύση που προσφέρεται από τους θεσμούς είναι βιώσιμη για τη χώρα. Τα διλήμματα είναι εκβιαστικά που θέτουν οι δανειστέ και τους εγκαλώ πλέον για στραγγαλισμό της οικονομίας. Και καταλήγει. Αυτή την ώρα απαιτούνται στη χώρα επιγόντως και χωρίς καμία καθυστέρηση μεγάλες και τολμηρές επιλογές εναλλακτικέ απέναντι στη Γερμανική Ευρώπη και ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και όλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία και μόνο εντολή και επιλογή να πάμε μπροστά με τις αρχές της αξίας και το πρόγραμμά μας Ωραία. δηλαδή ο κύριος Λαφαζάνης λέει ρίξη ουσιαστικά Ωραία. Λοιπόν, άρα κύριε... τι ισχύει σας ρωτώ οι τράπεζες σήμερα είναι κλειστές τη Δευτέρα είναι ανοιχτές και υπάρχει και ένα καλύτερο, κλίμα. Ναι. Προφανώ δεν υπάρχει το προεκλογικό σποτ. Λοιπόν, υπάρχει όμω ένα κλίμα. Τι να περιμένει ο κόσμο. Λοιπόν, ο κόσμο να περιμένει με ψυχραιμία ότι θα γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί. Αυτό είναι σίγουρο και ε, συνιστώ ψυχραιμία. Είμαι από αυτού που συνιστούν ψυχραιμία. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι η κυβέρνηση με το οικονομικό πακέτο που παρέλαβε, με τι μονομερεί ενέργειε των εταίρων και την απαγόρευση από την πλευρά του να γίνουν να ασκήσουν υποτίθεται μονομερεί ενέργειε, αναγκάστηκε να κάνει σου μέσα σε δύο μήνε 49,4 δισεκατομμύρια από τη γενική κυβέρνηση για να πληρώσει μισθού και συντάξει. Οδηγούν λοιπόν τη χώρα οι εταίροι σε μια ασφυξία, ενδεχομένω τιμωρητική ή ενδεχομένω να θέλουν να επιβάλλουν τα μέτρα που αυτοί θέλουν σε βάρο του ελληνικού λαού. Αλλά Γιατί κάνουν... το λέτε ΣΥΚ, αναγκάστηκε να κάνει σου Γιατί δεν το λέτε με το όνομά του. Άδειασε τον κορβανά από τα αποθεματικά των ταμείων. Γιατί. Έτσι δεν είναι. Επιστημονικά, ναι. επιστημονικά έγινε μέσα από τη διαδικασία των ΣΟΑΠΣ. Μάλιστα. Ωραία. Δεν άδειασαν όμω. Μέχρι άδειασαν... και η περιφέρεια Αττική ναι. ανοίγει το δρόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άδειασαν... Και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγατε, θέλω να σα πω ως αντιπολίτευση. Όταν έγινε το περίφημο PSI, το κούρεμα δηλαδή, ότι και ορθώ το λέγατε, ότι φάγανε μία νυχτή τα αποθεματικά στο ίμιση των ταμείων. Α. Τώρα τι έγινε ξαφνικά. Θα το κρίνουμε αυτό ότι είναι αρνητική ενέργεια ναι. εάν τα αποθεματικά δεν επιστρέψουν. Αυτό είναι. Ενώ εδώ Κορέψαν τα ταμεία και τα αποθεματικά δεν έχουν επιστρέψει. Αυτή είναι η διαφορά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυξήθηκε δραματικά και το δημόσιο χρέο. Και σε απόλυτε τιμέ και σε σχέση με το ΑΕΠ. Υπάρχουν διαφορετικέ λοιπόν εκτιμήσει και πολιτικέ. Θα κρυφτεί λοιπόν αν τα ΣΟΑΠΣ αυτά είχαν αποτέλεσμα ει βάρο τη γενική κυβέρνηση για να εξυπηρετηθούν οι δανειστέ ή όχι. Ή η οχι η η μυστικη και συντάξη. Αυτή είναι η προσωπική μου Όλα θα κρίνουμε εκ του αποτελέσματο. Αλλά προσέξτε να σα πω τώρα. Mm -hmm. Τι βιώνουμε καθημερινά. Δεν περνάει η μέρα να μην ακούσουμε αξιωματούχου τη Ευρώπης να καταφέρονται κατά της Ελλάδας με την έννοια του «Grexit» ή του «Grexitant» δηλαδή έχουμε τώρα το, την Ελλάδα να έχει «accident» α, α, α ατύχυμα. ατύχημα. Λοιπόν, ε, Ινστιτούτα στα οποία προ... προσφεύγουν οι κυβερνήσει ή που